Του Ελλάς ΣΑΤ 3. Η χώρα λοιπόν αναζητά θέση, αναζητά ρόλο σε αυτό τον παγκόσμιο χάρτη με τις ραγδαία αναπτυσσόμενες βιομηχανίες του διαστήματος. Ποιος μπορεί να είναι ο δικός μας ρόλος μετά την εκτόξευση? Καταρχήν θέλω να πω ότι είμαι και προσωπικά πάρα πολύ χαρούμενος και πρέπει και όλοι οι Έλληνες να είναι χαρούμενοι, διότι η χώρα επανακάμπτει μετά από πολλά χρόνια απουσίας συντονισμένης πολιτικής, και θα εξηγήσω τι εννοώ, στον χώρο του διαστήματος. Διότι και το πάνελ σας αποδεικνύει ότι από τη χώρα δεν λείπει τίποτα, δεν λείπουν οι άξιοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που υπηρετούν και από τον χώρο της επιχειρηματικότητας και από τον χώρο της έρευνας το διάστημα και τις εφαρμογές και την έρευνα που το αφορά. Αυτό που έλειπε από τη χώρα είναι η αυτοπεποίθηση και ο συντονισμός όλων αυτών των δυνάμεων. Και αυτά τα προβλήματα πάμε τώρα αυτή τη στιγμή να λύσουμε. Η χώρα πραγματικά επανακάμπτει με ένα διπλό τρόπο, θα έλεγα, στο χώρο του διαστήματος. Πρώτον, με την επιτυχή εκτόξευση του ΕΛΑΣΑΤ, ο οποίος αυξάνει, τριπλασιάζει, το εκτόπισμα της χώρας όσον αφορά την χωρητικότητα την οποία θα μπορεί να αξιοποιήσει, και βεβαίως με τη συγκρότηση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, ο οποίος φιλοδοξεί να ενώσει όλες τις διάσπαρτες δυνάμεις της χώρας οι οποίες ασχολούνται με το διάστημα. Οι εφαρμογές είναι πάρα πολλές. Είμαι βέβαιος ότι στο πάνελ σας θα έχετε μιλήσει αναλυτικά για αυτές. Το ζήτημα για εμάς ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αλλά και ως κυβέρνηση συνολικά είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο το πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας. Πόσο σημαντικό είναι να διοχετεύουμε και πόρους στην έρευνα και στην ανάπτυξη εφαρμογών διαστήματος. Πόσο σημαντικό είναι να στηρίζουμε έμπρακτα, σχεδιασμένα και κεντρικά και την ελληνική βιομηχανία διαστήματος. Πόσο σημαντικό είναι να αναπτύξουμε μια συμπαγή στρατηγική για το διάστημα, η οποία θα ενισχύσει τη χώρα σε όλα τα επίπεδα. Τώρα το διάστημα αποτελεί μια πρωτοπόρα στρατηγική αγορά σε ένα διεθνές μάλιστα επίπεδο. Και θέλω να σας ρωτήσω, με τις δικές μας δυνατότητες, εμείς ως χώρα, πόσο χώρο μπορούμε να βρούμε σε αυτή τη βιομηχανία? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό εξαρτάται νομίζω βεβαίως από τη διεθνή πραγματικότητα αλλά και από το πώς εμείς θα επιλέξουμε να αξιοποιήσουμε τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχουμε. Και τα πλεονεκτήματά μας είναι η διεθνή θέση της χώρας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γεωγραφική της θέση η οποία είναι στο άκρο της Ανατολικής Μεσογείου όσον αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βεβαίως το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, διότι εάν κανείς στοιχειωδώς ασχοληθεί και ανοίξει το διαδίκτυο, θα διαπιστώσει ότι οι Έλληνες επιστήμονες βρίσκονται σχεδόν σε όλες τις διαστημικές υπηρεσίες άλλων χωρών και προσφέρουν εκεί την εργασία τους, την αφοσίωσή τους και το μεράκι τους να δουλεύουν πάνω στην βιομηχανία του διαστήματος, χωρίς να υπάρχει ένας χώρος υποδοχής, ένας χώρος στην πατρίδα μας, ο οποίος θα μπορούσε όλες αυτές τις διάσπαρτες δυνάμεις να τις συντονίσει και όλες αυτές οι δυνάμεις από κοινού να χαράξουν μια εθνική στρατηγική η οποία τη χώρα μπορεί να την ενισχύσει. Οι εφαρμογές είναι αμέτρητες και θα σας έλεγα μάλιστα ότι η θέση της χώρας την καθιστά την ανάπτυξη αυτής της βιομηχανίας ακόμα πιο πολύ κρίσιμη. Θα ήθελα, κυρία Ανδριανοπούλου, συγγνώμη, με ακούτε, Παρασκευοπούλου, συγγνώμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τη συχνότητα της ΕΡΤ και τον ομόλογο μου, τον Μάριο τον Δημητριάδη από την Κύπρο, με του οποίου τις υπηρεσίες, οι υπηρεσίες του Υπουργείου μας δούλεψαν συστηματικά για να μπορέσουμε να φτάσουμε αυτή τη στιγμή σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα που μας κάνει από κοινού σε κρίσιμες ώρες για τον ελληνισμό συνολικά πάρα πολύ χαρούμενους, και πρέπει να γεμίσει τους Έλληνες απανταχού της γης με αυτοπεποίθηση ότι η Ελλάδα ανακάμπτει σε όλα τα επίπεδα. Και επειδή αναφερθήκατε στα λαμπρά μυαλά της χώρας που είτε μένουν εδώ είτε φεύγουν, είναι ένα εξαιρετικά δυναμικό σε επίπεδο επιστημοσύνης άξιοι και νέοι Έλληνες επιστήμονες και
νέοι μηχανικοί, οι οποίοι δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τους συναδέλφους τους στο εξωτερικό. Θέλω να σας ρωτήσω, θα υπάρξουν προϋποθέσεις να μπορέσουν να δημιουργήσουν, να μπορέσουν να εξελιχθούν για να λάβουν μια θέση σε αυτό τον παγκόσμιο χάρτη της βιομηχανίας του διαστήματος στη δική μας χώρα? Οι προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό είναι να αποκτήσει η χώρα μια στρατηγική για το διάστημα, το οποίο φιλοδοξούμε πάρα πολύ σύντομα να είναι πραγματικότητα, και ακριβώς εκεί μέσα όχι μόνο θα αναπτυχθεί η δυνατότητα και των εταιριών να εξάγουν τα προϊόντα τους και των ερευνητών να προάγουν και να υπηρετούν την έρευνα, αλλά θα σας έλεγα θα αναπτυχθεί και η δυνατότητα διάχυσης αυτών των δυνατοτήτων που έχουν αυτές οι νέες τεχνολογίες στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Mm-hmm. Και εκεί βρίσκεται ακριβώς το κλειδί για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ξανά τους νέους επιστήμονες πίσω στη χώρα μας. Το κλειδί δηλαδή βρίσκεται στην προσπάθεια να κάνουμε τις εφαρμογές που αφορούν το διάστημα κομμάτι της καθημερινότητας. Mm-hmm. Να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών μας, τη ζωή των παραγωγών μας, τη ζωή ακόμα και στη δημόσια διοίκηση, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να αναπτύξουμε σε όλο τους το εύρος αυτές τις δυνατότητες. Mm-hmm. Υπάρχουν δυνατότητες με πολύ μεγάλο εύρος ό,τι αφορά τον ΕΛΑΣ-ΣΑΤ 3, που αφορά από το στρατηγικό κομμάτι της άμυνας της χώρας, mm-hmm, μέχρι μετεωρολογικά δεδομένα, μέχρι δεδομένα για σχεδιασμούς για την αγροτική οικονομία, αμέτρητες που αποτυπώνονται στην καθημερινότητα. Τώρα η χώρα μας συμμετέχει σε διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Διαθέτουμε δηλαδή ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για αυτή μας τη συνδρομή. Και έχουμε λαμβάνει κονδύλια σε ό,τι αφορά την έρευνά μας, αλλά και τη βοήθεια όλων των Ελλήνων επιστημόνων και στα δικά μας τα πανεπιστήμια, αλλά και στα ερευνητικά μας κέντρα. Τώρα, με την σύσταση της Ελληνικής Διαστημικής Υπηρεσίας, ποια βήματα θα γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσουν τους Έλληνες επιστήμονες σε μια πιο συντονισμένη προσπάθεια, όπως λέτε? Να σας πω, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο επίπεδα στα οποία πρέπει να γίνει προσπάθεια. Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για την αύξηση των κονδυλίων έρευνας σε αυτό το τομέα. Και δεύτερον, εδώ είναι ένα πράγμα στο οποίο θα εμπιστευτεί η ελληνική πολιτεία τους ανθρώπους που υπηρετούν αυτό το τομέα της επιστήμης, που υπηρετούν αυτή τη βιομηχανία, στη συγκρότηση μιας εθνικής στρατηγικής για το διάστημα, η οποία ακριβώς θα προτεραιοποιεί και την έρευνα και θα την εντάσσει στους ευρύτερους γενικούς στόχους της χώρας και που αφορούν το πεδίο του διαστήματος. Νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα, πραγματικά. Έχουμε και τους ανθρώπους, υπάρχει και η τεχνογνωσία, δεν χρειάζεται να ξανααναγκαλύψουμε την Αμερική κατά ταπεινώς λεγόμενο. Πρέπει να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας, να αναγνωρίσουμε στους ανθρώπους που σε αυτό το τομέα έχουν προσφέρει δεκαετίες δουλειάς και αφοσίωσης την δυνατότητα να προσφέρουν αυτή την πάρα πολύ σημαντική στιγμή για τη χώρα και από θέσεις ευθύνης και σχεδιασμού πολιτικής για το διάστημα. Θα μπορέσουμε, κύριε Υπουργέ, να γίνουμε και ανταγωνιστικοί? Μα ανταγωνιστικοί μπορούμε να γίνουμε εκ των πραγμάτων. Δεν είναι. Η θέση μας είναι μοναδική ούτως ή άλλως, και νομίζω ότι θα εκπλαγεί κανείς αν κάτσει να ψάξει να βρει το τι έχουν καταφέρει Έλληνες απανταχού της γης στον τομέα του διαστήματος. Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την σύνδεση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο.